Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για τα μονώνυμα. Θα ξεκινήσουμε με τον ορισμό ενός μονώνυμου. Όταν λέμε μονώνυμο, εννοούμε μία αλγεβρική παράσταση, στην οποία ανάμεσα στις μεταβλητές υπάρχει μόνο η πράξη του πολλαπλασιασμού και επιπλέον η εκθέτωση των μεταβλητών είναι μόνο φυσική αριθμή. Για παράδειγμα, η έκφραση 3 χ τρίτης επί τη 2 δεν είναι μονώνυμο, γιατί ο εκθέτης του ψ δεν είναι φυσικό αριθμό. Ομοίω, η έκφραση 2 πέμπτα συν χ επί ψ επί ζ στην τετάρτη δεν είναι μονώνυμο γιατί έχουμε και πρόσθεση, ενώ θέλουμε μεταξύ αριθμού και μεταβλητών να υπάρχει μόνο πολλαπλασιασμό. Τέλος, η έκφραση χ προ ψ τετράγωνο επί ζ δεν είναι μονώνυμο γιατί ανάμεσα στι μεταβλητέ υπάρχει διαίρεση. Άλλωστε, μπορεί να δει κανεί ότι αυτή η έκφραση μπορεί να γραφεί και ω χ επί ψ στη μείον 2 επί στη μείον 1, η οποία δεν είναι μονώνυμο, μια και οι εκθέτε των δυνάμεων δεν είναι φυσικοί αριθμοί. Αντίθετα, εκφράσει όπω η 5χ ψ επί ζ στην τρίτη, 3 τέταρτα χ πέμπτη επί ζετ, και χ είναι όλε μονώνυμα. Ένα οποιοδήποτε μονώνυμο μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη, στον συντελεστή και στο κύριο μέρος. Συντελεστής ενός μονονίμου ονομάζεται ο αριθμός που υπάρχει στο μονόνιμο, ενώ κύριο μέρος ενός μονονίμου ονομάζεται το τμήμα του μονονίμου που περιέχει τις μεταβλητές. Για παράδειγμα, στο μονόνιμο 12χ' ψ' επί ζ, ο αριθμός 12 είναι ο συντελεστής, ενώ το κύριο μέρος είναι το χ' ψ' επί ζ. δύο μονώνυμα που έχουν ίδιο κύριο μέρο λέγονται όμοια μεταξύ του μονώνυμα. Για παράδειγμα, τα μονώνυμα 3χ ψ και 4χ τετράγωνο ψ είναι όμοια μεταξύ του μια και έχουν ίδιο κύριο μέρο. Αντίθετα, δύο μονώνυμα που έχουν διαφορετικό κύριο μέρο λέγονται ανώμια μεταξύ του μονώνυμα. Για παράδειγμα, τα μονώνυμα ρίζα 3 ψ και μείον 6 χ είναι ανώμια μεταξύ τους, μιας και έχουν διαφορετικό κύριο μέρος. Βαθμός ενός μονονύμου ως προς μία μεταβλητή ονομάζεται ο εκθέτης στον οποίο είναι υψωμένη αυτή η μεταβλητή. Βαθμός ενός μονονύμου ως προς όλες τις μεταβλητές είναι το άθροισμα των βαθμών όλων των μεταβλητών. Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε το μονώνυμο 5χ τετράγωνο Τότε, ο βαθμό του ω προ χ είναι ίσω με 1. Ο βαθμό του ω προ ψ είναι ίσω με 2. Ο βαθμό του ω προ ζ είναι ίσω με 3. Ο βαθμό του τώρα ω προ όλε τι μεταβλητέ χ, ψ και ζ είναι ίσω, όπω είπαμε, με το άθροισμα των βαθμών των μεταβλητών ξεχωριστά. Δηλαδή 1 και 2 και 3, δηλαδή 6. Εδώ αξίζει να προσέξουμε το εξή. Αν μου ζητήσουν τον βαθμό ενός μονονύμου ως προς μία μεταβλητή που δεν υπάρχει, τότε αυτό θα είναι πάντα ίσως με το 0. Για παράδειγμα, εάν στο μονώνυμο που είχαμε, στο 5χ ψ τετράγωνο z τρίτη, μου ζητήσουν το βαθμό του μονονύμου ω προ κάποια μεταβλητή W, τότε ο βαθμό του θα είναι ίσω ο 0. Αρκεί να σκεφτώ ότι το 5χ ψ τετράγωνο z τρίτη θα μπορούσε να γραφεί 5 επί χ επί ψ τετραγωνο z τριτη θα μπορουσε να γραφει 5 επι τρίτη επί W στην ιδανική, το οποίο είναι ίσο με τη μονάδα. Άρα το W θα είχε ως εκθέτη τον αριθμό 0. Δύο μονώνυμα τώρα είναι ίσα αν έχουν ίδιο συντελεστή και ίδιο κύριο μέρος. Για παράδειγμα, το μονώνυμο 3χ είναι ίσο με το μονώνυμο 3χ. Δύο μονώνυμα είναι αντίθετα αν έχουν αντίθετους συντελεστές και ίδιο κύριο μέρος. Για παράδειγμα, το μονώνυμο 5χ τετράγωνο ψ επί ζ είναι αντίθετο με το μονώνυμο μείον 5 επί χ τετράγωνο επί ψι επί ζ Κλείνουμε την ενότητα με δύο ειδικέ περιπτώσεις μονώνυμων. Κάθε αριθμός θεωρείται ως μονώνυμο μηδενικού βαθμού και ονομάζεται σταθερό μονώνυμο. Ειδικότερα, ο αριθμός 0 ονομάζεται μηδενικό μονώνυμο. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Ευχαριστώ για το χρόνο σας.